Η προσέγγιση μας σε αυτό το θέμα εντάσσεται σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο λέει ισότιμη και καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών με μια ασθενοκεντρική οπτική. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης. Προωθείται μέσα από την εγγυημένη πρόσβαση των ασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσα από την αναβάθμιση των δημόσιων δομών, μέσα από την ηθικοποίηση του συστήματος υγείας. Σε αυτό λοιπόν το πολιτικό σχέδιο, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να μην δείξουμε τα απαραίτητα αντανακλαστικά απέναντι σε ένα αίτημα το οποίο ερχόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό από συλλόγους ασθενών κυρίως, που ζητούσαν να γίνει και στη χώρα μας αυτό το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες και της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή να είναι νόμιμη και ευχερής η πρόσβαση στα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν κάνει. Αυτή ήταν μια συζήτηση απαγορευμένη τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι η κάναβη είναι ένα, ίσως από τα πιο γνωστά φυτά της αρχαιότητας με θεραπευτικές και ψυχοτρόπες ιδιότητες. Ουσιαστικά εδώ και 100 χρόνια έχει τεθεί σε καθεστώς παρανομίας στη χώρα μας, από το 19 να κάνουμε λάθος. Ήταν μια συζήτηση που ξεκίνησε με πολιτική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συγκρότησε το 2016 μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής την πρόεδρο του ΕΟΦ, την Κατερίνα Αντωνίου, και άλλους ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο θέμα. Υπήρξε ένα πόρισμα. Αυτό το πόρισμα, με μεγάλες δυσκολίες και με αντιστάσεις, θα έλεγα, από τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας, την Επιτροπή Ναρκωτικών κλπ, η οποία είχε μια πολύ υπηρεσιακή και στενή και γραφειοκρατική προσέγγιση στο θέμα, και αναγκαστήκαμε λοιπόν να κινηθούμε λίγο στο όριο και να προχωρήσουμε πέρσι τον Ιούνιο του 2017 στην έκδοση της πρώτης κοινής υπουργικής απόφασης μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία μετακινούσε την κάναβη από τον πίνακα Α, δηλαδή από τον πίνακα στον οποίο βρισκόταν μαζί με άλλες ναρκωτικές ουσίες όπως τα οπιοειδή, στον πίνακα Β. Αυτή είναι μια κατάταξη που έχει προκύψει από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μια παγκόσμια κατάταξη. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη νόμιμη εισαγωγή σε πρώτη φάση σκευασμάτων, φαρμακευτικών σκευασμάτων κάναβης από άλλες χώρες. Αυτό βεβαίως δεν προχώρησε. Δεν ήταν ένα εύκολο βήμα το οποίο μπορούσε αμέσως να τεθεί σε εφαρμογή. Και έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα τα οποία φαντάζομαι θα επισημάνουν οι συνομιλητές μας. Το βήμα αυτό ακολούθησε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία είχε ως στόχο τη δυνατότητα παραγωγής τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάναβης στη χώρα. Δυνατότητα καλλιέργειας, επεξεργασίας, μεταποίησης και τελικής παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης. Αυτό ρυθμίστηκε το πρόσφατο νομοσχέδιο, το οποίο φέραμε στην Βουλή και το οποίο μπόρεσε να εξασφαλίσει μια ευρύτερη
πέραν της στενής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μια ευρύτερη πολιτική στήριξη και από άλλες πολιτικές δράσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό βήμα και θα έλεγα ένα τρομερό βήμα. Περισσότεροι από εσάς παρακολουθήσατε τη συζήτηση στην Βουλή. Ήταν σαφές ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία για τους κύκλους της συντηρητικής αντιπολίτευσης για να ενεργοποιήσουν σκοταδιστικά, φοβικά και αντιδραστικά ανταγωνιστικά. Νομίζω όμως ότι ακριβώς επειδή αυτή η συζήτηση έχει προχωρήσει και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, αυτό δεν είχε ιδιαίτερη κοινωνική επιρροή. Αυτή η κοινωνία και αυτή η επιχειρηματολογία. Θεσμοθετήσαμε λοιπόν στην ουσία κατ' εξαίρεση του γεγονότος ότι η κάναβης παραμένει ακόμα σε στάτους μη νόμιμης ουσίας μαζί με άλλες ουσίες που χορηγούνται υπό αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρά το γεγονός αυτό, νομοθετήσαμε τη δυνατότητα να γίνεται παραγωγή στη χώρα μας μέσα από ένα συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγικό, με μια καθετοποιημένη οργάνωση της παραγωγής, δηλαδή η αδειοδότηση για τις επιχειρήσεις ή τους επενδυτές που θέλουν να ασχοληθούν αφορά μια ενιαία καθετοποιημένη μονάδα που ξεκινάει από την παραγωγή μέχρι την τελική μεταποίηση και διάθεση, εξεργασία και διάθεση των προϊόντων. Και επίσης δίνει τη δυνατότητα τα προϊόντα, το πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα τα τελικά πραγματικά συσκευάσματα να μπορούν να διατίθεται στην εγχώρια αγορά υπό την εποπτεία του κρατικού μονοπωλίου, δηλαδή με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Να συνταγογραφούνται με δίγραμμες συνταγές και να υπάρχει ευκαιρής πρόσβαση των πολιτών που τεκμηριωμένα με βάση ιατρικές ενδείξεις έχουν ανάγκη αγωγής με αυτά τα προϊόντα. Ήδη η συντρόφισσα αναφέρθηκε έτσι ακροθυγώς στις θεραπευτικές ιδιότητες. Νομίζω ότι αυτό πλέον δεν αμφισβητείται στα σοβαρά από κανένα. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιστημονική τεκμηρίωση διεθνώς και η αναλυτική ιδιότητα και η αντισπασμωτική και η αντιεμετική και η ορεξιογόνα και η αντιεπιληπτική σε κάποιες περιπτώσεις ανθεκτικής επιληψίας, αλλά και η συνδρομή στην μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και στο κλάφκωμα κλπ. Νομίζω ότι είναι πλέον επαρκώς τεκμηριωμένες και υπάρχει σε εξέλιξη επιστημονική έρευνα και για νέα πεδία χορήγησης, όχι μόνο με ανακουφιστικό, αλλά και με θεραπευτικό τρόπο. Αυτό λοιπόν δεν αμφισβητείται στα σοβαρά από κανένα. Το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτή την παρέμβαση ανοίγει ο δρόμος για την de facto νομιμοποίηση της κάναβης και για εφορική χρήση. Αυτό ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μια άλλη συζήτηση. Θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι αμέσως μετά που θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Η προσέγγιση την οποία κάναμε εμείς ήταν από τη σκοπιά πρώτον της πρόσβασης των ασθενών που έχουν ανάγκη αυτά τα συσκευάσματα στα προϊόντα με ευχερή τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο ήταν το κριτήριο της παραγωγικής προοπτικής, της δυνατότητας δηλαδή αυτή η νέα αναδυόμενη αγορά, η οποία παγκοσμίως φαίνεται να υπάρχει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον και μεγάλη ζήτηση, αυτή η νέα αναδυόμενη αγορά να μπορέσει να συνεισφέρει και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να δώσει την ευκαιρία σε καινοτόμες επιχειρήσεις,
να δώσει ευκαιρίες απασχόλησης, συνεταιριστικής παρέμβασης, παραγωγής προς θέμενης αξίας και οικονομικού ωφέλους για τη χώρα και για την οικονομία. Αυτό ήταν η δυτή προσέγγιση που αφορούσε αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια κριτική ότι ήταν ένα άτολμο βήμα να το συζητήσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν στην συγκυρία τη σημερινή, ήταν ένα βήμα αρκετά τολμηρό, αρκετά συγκρουσιακό με τα συντηρητικά κοινωνικά αντανακλαστικά τα οποία είχαν διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και με την περιραίωσα πολιτική ατμόσφαιρα. Άρα ήταν ένα προοδευτικό βήμα. Το ζητούμενο τώρα είναι αυτό το βήμα να αρχίσει να εφαρμόζεται και να υλοποιείται, και εδώ έχουμε προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε και από την πλευρά μας να αναγνωρίσουμε δυσκολίες και καθυστερήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό το βήμα να προχωρήσει, να εδραιωθεί, να αρχίσει σιγά σιγά να παράγει μια νέα πραγματικότητα, κυρίως ανακουφιστική όσον αφορά τους ασθενείς, αλλά και την κουλτούρα συνολικά των επαγγελματιών υγείας και την κοινωνική συνείδηση. Στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι να επινοούμε ένα νέο πλαίσιο. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, δεν υπάρχει μια ενιαία λύση και ένα ενιαίο μοντέλο εφαρμογής αυτής της προσέγγισης σε όλο τον κόσμο. Κάθε χώρα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αναζητά το δικό της μοντέλο. Εμείς επιλέξαμε το μοντέλο της συνδρομής και της συμβολής και ιδιωτών στην παραγωγή και επεξεργασία και τελική διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων κάναβης. Υπάρχουν άλλα μοντέλα αμιγώς κρατικής παραγωγής, όπως στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλαπλές εκδοχές σε αυτό το πλαίσιο, άρα επινοούμε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο για μας τα κρίσιμα στοιχεία είναι πρώτον να υπάρχουν στάνταρς ποιότητας στην παραγωγή, άρα κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, πιστοποίησης της ποιότητας στη διαδικασία της καλλιέργειας του φυτού, κανόνες ποιότητας και στάνταρς ποιότητας στην φάση της μεταποίησης και της τελικής παρασκευής των προϊόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε όντως με ένα ιδιότυπο φάρμακο, δεν είναι με τη στενή έννοια φάρμακο. Και επίσης η παραγωγή αυτού του φυτού έχει ιδιαιτερότητες. Άρα χρειάζονται στάνταρς ποιότητας και στάνταρς ασφαλείας, τα οποία να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα με τα οποία θα έρχονται σε επαφή οι ασθενείς θα έχουν την απαραίτητη τυποποίηση, την προτυποποίηση μάλλον. Την προτυποποίηση έτσι ώστε να είναι ασφαλής και εγγυημένη η πρόσβαση, η δοσολογία και το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επίσης χρειάζονται στάνταρς ορθής χρήσης, τα οποία έχουν σχέση με τις ιατρικές ενδείξεις, με τους γιατρούς που πρέπει να συνταγογραφούν, με τον τρόπο συνταγογράφησης, με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τα μητρώ ασθενών κλπ. Αυτό νομίζω ότι διασφαλίζει ότι πραγματικά αυτά τα προϊόντα τα φαρμακευτικά θα απευθύνονται σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη με βάση μια επιστημονική ιατρική και ιατρική τεκμηρίωση και δεν θα γίνουν αντικείμενο, ας πούμε, μιας παράλληλης αγοράς με στρεβλώσεις και παρενέργειες. Προφανώς χρειάζεται καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών,
είναι ένα νέο πεδίο, πρωτόγνωρο για τη χώρα, για τον κρατικό μηχανισμό, για τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων. Άρα πρέπει να υπάρξουν και εκεί σημαντικές οργανωτικές αναδιαρθρώσεις για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτό το νέο βήμα και όσον αφορά τη λειτουργία του κρατικού μονοπωλίου και όσον αφορά τη διεύθυνση φαρμάκου του Υπουργείου και όσον αφορά τον ΕΟΦ. Αυτό το οποίο προωθούμε αυτό τον καιρό είναι η ιδέα ενός γραφείου για θέματα κάναβης στο Υπουργείο Υγείας και μιας επιστημονικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΟΦ με ανθρώπους ειδικούς που έχουν εμπειρία και γνώση και οι οποίοι θα έχουν κατά κάποιο τρόπο την επιστημονική εποπτεία όλου αυτού του εγχειρήματος. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να βρούμε και ένα θεσμικό τρόπο επικοινωνίας και συνδρομής και συμβολής των συλλόγων των ασθενών, οι οποίοι με τις υποδείξεις τους, με τις παρατηρήσεις τους και με την κριτική τους βεβαίως, μπορούν να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και φυσικά υπάρχει ένα θέμα που αφορά τους επαγγελματίες υγείας, την ενημέρωσή τους για το νέο τοπίο, τη δυνατότητα που έχουν συνταγογράφησης κλπ. Αυτό είναι επίσης ίσως το πιο δύσκολο, με την έννοια του ότι αυτοί θα είναι οι άνθρωποι που θα είναι οι διαμεσολαβητές ανάμεσα στον ασθενή, ο οποίος αναζητεί την πρόσβαση, και στην τελική διάθεση του προϊόντος. Νομίζω λοιπόν ότι και εκεί χρειάζεται να υπάρξει μια προσπάθεια και θεωρώ ότι αυτή η επιστημονική ομάδα στον ΕΟΦ θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό. Ήδη έχουμε συνοηθεί με τον ΕΟΦ ότι μόλις βγει τώρα η υπουργική απόφαση που εκκρεμεί και που νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, πιστεύω ότι μεθεπόμενη εβδομάδα, όχι αυτή που μας μπαίνει, την επόμενη, θα είμαστε έτοιμοι να την υπογράψουμε, που βάζει τα κριτήρια, τις ενδείξεις, είναι δηλαδή, οργανώνει τη διαδικασία όλη από τη συνταγογράφηση και επίσης βάζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των μεταποιητικών μονάδων. Αυτή η υπουργική απόφαση εκκρεμεί και εκκρεμεί βεβαίως και μια κοινή υπουργική απόφαση που αφορά καθ' αυτό το παραγωγικό κομμάτι. Αυτή την απόφαση την επεξεργάζεται τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συνεισφέρει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υγείας και το Δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν είναι κατά την άποψή μου το πλαίσιο και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε πραγματικά στην αρχή της υλοποίησης αυτού του νέου πλαισίου και όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε κάθε καινούριο βήμα σε αυτή τη χώρα, ειδικά αυτή την περίοδο, έχει πολύ συγκεκριμένες δυσκολίες τις οποίες αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να υπερβούμε. Νομίζω ότι με ειλικρίνεια και με διάθεση επικοδομητικής κριτικής μπορούμε πραγματικά να ενισχύσουμε τα βήματα τα οποία είναι απαραίτητα, να επιταχύνουμε όσο γίνεται τις διαδικασίες, να οργανωθούμε καλύτερα και να δρομολογηθεί πλέον όλη αυτή η πορεία της εγγυημένης, ευχερούς και σε δεύτερο χρόνο, όταν αρχίσει να παράγεται και στη χώρα μας, να παράγονται αυτά τα προϊόντα, πιο οικονομικά προσιτής πρόσβασης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη σε αυτά τα προϊόντα. Αυτή είναι η κατάσταση και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.